ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος βελώνης εισελθεί ή πλούσιον εις την βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, αδερφοί μου, είναι πιο εύκολο να περάσει κάμιλος από τρυπήματος βελώνης. Όταν λέγει κάμιλον εδώ το Ιερόν Ευαγγέλιο, εννοεί εκείνον το σχοινίον των χοντρών το οποίο χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να δέσουν το πλοίο ή την άγκυρα. Και λέει ο Κύριος μας ότι εκείνον το χοντρό το σχοινίο είναι ευκολότερο να περάσει από το τρύπημα της βελώνης παρά ο πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, αδερφοί μου, τώρα που ακούσαμε το αποτέλεσμα των πλουσίων, ζητείς πλούτη, ζητείς πρόσκαιρα, ζητείς μάταια, όλα αυτά σε εμποδίζουν για να εισέλθεις στην βασιλεία των ουρανών. Και είπε ο Κύριος μας, εκείνος ο οποίος λέγει αγαπά πατέρα ή μητέρα, τέκνα, αδερφούς ή αδερφάς, συγγενείς, λέγει, χτήματα πλούτη, υπέρεμε ουκέστημο άξιος. Όταν δίδεις την προσοχή σου σε όλα αυτά, λέγει, και με αφήνεις εμένα τελευταίο, δεν είσαι άξιος στην βασιλεία μου την επουράνιο. Αδερφοί μου, ο πλούτος είναι ένα σημείο το οποίο εμποδίζει τον άνθρωπο να εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Θυμηθείτε τον πλούσιο εκείνον με τον Λάζαρο, ο οποίος έτρωγε, έπινε εν δίαιτο, λέγει, όλα τα φορέματα τα ακριβά, διασκέδαζε ημέραστα και νυχτός. Και ο πτωχός Λάζαρος ήτοε στην είσοδο της οικίας του, γεμάτος από πληγάς, και περίμενε να χορταστεί από τα ψυχία τα οποία έπιπτον από την τράπεζα του πλουσίου. Δεν ευαρυγκόμισε, δεν τα έβαλε με τον πλούσιο, δεν τα έβαλε με τον Θεό, όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Θεέ μου, ευαρέθηκα πια, δεν αντέχω. Ας πάει και αλλού η αγάπη σου. Διότι γνωρίζει εκείνος ο οποίος λέγει αυτά τα βαριά λόγια, γνωρίζει ότι ο Θεός επιτρέπει την δοκιμασία διότι μας αγαπά. Παιδί μου, επιτρέπω την δοκιμασία διότι σε αγαπώ, να μην με ξεχάσεις. Επιτρέπω την δοκιμασία διότι θέλω να με ενθυμίσει εις όλη σου τη ζωή. Και το λέγει ο προφήτης, Κύριε, λέγει, εν θλίψη εμείνει στη μέν σου. Όταν μας έρθει η δοκιμασία, τότε σε ενθυμούμεθα. Αδερφοί μου, ο χείρος έχει στραμμένα πάντοτε τα βλέμματά του εις την γη. Μίαν φοράν μονάχα βλέπει τον ουρανό. Όταν τον σφάξει το αφεντικό του και το βάλει επάνω στο τραπέζι για να τον καθαρίσει, τότε βλέπει τον ουρανό. Και εμείς, ληστάκεις, αντί να δούμε τον ουρανό που είναι το τέρμα μας, βλέπουμε την γη όπως την βλέπουν τα ζώα. Και ο άνθρωπος δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει δύο πόδια και μία κεφαλή. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι τέλειος, εκείνος ο οποίος είναι θεοσεβής, εκείνος ο οποίος είναι καθαρός και απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος.
Αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Και ο Πανάγαθος Θεός έβαλε τα μάτια του ανθρώπου στην ακρόπολη του σώματος, στην κεφαλή, για να βλέπει μόνο πάνω. Και αντί να βλέπει πάνω, βλέπει κάτω όπως τα ζώα. Θέλει εδώ να μείνει. Θέλει εδώ να κυριεύσει τα πάντα. Θέλει εδώ να οικοδομήσει την βασιλεία του. Και όμως έρχεται ο θάνατος, ο οποίος απομακρύνει τον άνθρωπο και του φωνάζει ο Θεός. «Άι, τι μας ασθένει έστε, αυτά τα οποία κουράστηκες», λέγει, «για να τα κάνεις, σε ποιον τα αφήνεις? Αυτό το βράδυ σου ζητούν την ψυχή σου οι δαίμονες. Εσύ δεν σκέφτηκες ότι υπάρχει κρίση και ότι εγώ θα ανταποδώσω εκάστο κατά τα έργα αυτού?» Αδερφοί μου, ο Φιλάργυρος Αργύρης πολλά οικίας έσχε και η σουδεμία εξ αυτών διέμενε. Αλληστρόγλην τεινά, έμενε μέσα σε μια τρόγλη. Γιατί? Διότι ήθελε να καρπώνεται από τα ενίκια των οικειών του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Θέλει πάντοτε να κερδίσει τον κόσμο τούτον των μάταιων και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος. «Άι, τι μας ασθένει έστε, αυτά τα οποία ετοίμασες, σε ποιο θα τα αφήσεις?» «Θα τα αφήσω στα παιδιά μου». Και όταν τα αφήσεις στα παιδιά σου, ούτε ένα μνημόσυνο δεν θα σου κάνουν. Δεν θα σε ενθυμούνται ποτέ. Και θα ανάψεις φωτιά μέσα στα αδέρφια. Θα ανάψεις μίσος και έχθρα. Και θα φωνεύει ο αδερφός των αδερφών και ο φίλος των φίλων και ο γείτονας των γείτονα. Αυτά είναι τα κατορθώματα του ανθρώπου, ο οποίος ζητεί τα του κόσμου τούτου και όχι τα της βασιλείας των ουρανών. Αδερφοί μου, οι μαθητές μόλις σήκουσαν τον Κύριο ότι είναι δύσκολα να σωθεί ο άνθρωπος, είπαν: «Διδάσκαλε αγαθέ, ποιος δύναται να σωθεί?» Και είπε ο Θεός: «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό». Πλούσιος δεν ήταν ο Αβραάμ, πλούτη είχεν άφθονα, αλλά έμενε κάτω από μία σκηνή, κάτω από ένα τσαντήρι. Ποιος ήταν ο Λότ πλούσιος? Ποιοι ήσαν οι πατέρες οι μεγάλοι, ήσαν πλούσιοι? Αλλά έδωκαν τα πλούτη των εις του πτωχούς, τα ορφανά, στις χείρες, εις τους εγκαταλελειμμένους έδωσαν αυτά τα οποία είχαν. Ποιος ήταν ο Άγιος Γεώργιος εις ηλικίαν 20 ετών? Πάμπλουτος. Και όμως όσα είχε τα έδωκαν εις του πτωχούς. Είχαν αξιώματα, δεν τον έκαμψαν οι υποσχέσεις του Διοκλητιανού. Είχαν τόσα και τόσα. Είχε τα νιάτα του, την νεότητά του. Τα άφηκαν όλα και έδωκαν στον Χριστό. Τον εαυτόν του εμαρτύρησε τόσον που δεν δύναται ο άνθρωπος να συλλάβει. Όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι εκέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών, δεν ήσαν προσκολλημένοι στον κόσμο τούτο. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εάν ο διάβολος», λέγει, «είναι ανθρωποκτόνος, εσύ να γίνεις διαβολοκτόνος, να τον φωνεύσεις», λέγει, «με τις αρετές σου, να τον φωνεύσεις με τα δάκρυά σου, να τον φωνεύσεις με τις προσευχές σου, να τον φωνεύσεις με την ελεημοσύνη σου, να τον φωνεύσεις με την τήρηση των εντολών». Αυτά ζητεί ο Θεός. Ναι, αδερφοί μου, τα δύνατα παρά ανθρώπους δυνατά εστί παρά το Θεό. Μη φοβηθείς, ο Θεός είναι κοντά σου. Μη φοβηθείς, μη εγκαταλείψεις τον Θεό. Μακάριος ανήρ ο ελπίζων επί Κύριο. Μακαρισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα ελπίδα του στον Θεό.
θα έρθουν στιγμές δύσκολες στον κόσμο τούτον που βρισκόμεθα. Έρχεται ο Αντίχριστος, στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβο. Προσέξετε μη πέσετε μέσα στην παγίδα του διαβόλου. Προσέχετε μη πλανηθείτε, διότι ο διάβολος θα έρθει να πλανήσει τον κόσμο. Και το πρώτο το οποίο θα ζητήσει είναι αυτή η λεγόμενη κάρτα του πολίτη. Αυτό είναι εκείνο το οποίο είπε ο απελθόν, αυτός ο οποίος δεν είναι τώρα, αυτός ο οποίος ευασίλευε κάποτε, αυτός ο οποίος κατέστρεψε τα πάντα. Αυτός είπε, θα πάρετε την κάρτα του πολίτη και όποιος δεν την πάρει, ούτε να πουλήσει μπορεί, ούτε να αγοράσει μπορεί. Αυτό το οποίο λέγει η Αποκάλυψη, ότι θα σφραγίσει ο Αντίχριστος εκείνους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν και υπόσχεται να τους δώσει όλα τα αγαθά της γης. Πλην όμως όλα είναι μία πλάνη. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, να είμαι θα προσεκτική, να μην πλανηθούμε. Προσέχετε, μην πλανηθείτε και να μείνουμε πιστοί στον Θεό άχρη θανάτου. Παιδί μου, μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Μείνε κοντά μου και εγώ θα σε στεφανώσω, θα σου δώσω κατά τα έργα σου. Ας τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας διαφυλάτει από τον κόσμο τούτον και από την πλάνη του Αντιχρίστου και να μείνουμε πιστοί κοντά του άχρη θανάτου, όπως έμειναν όλοι οι μάρτυρες και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και να μας αξιώσει στην επράνοια του Βασιλεία, της οποίας ήθελα να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.